Και για τη φυλακή. Είναι στην επόμενη ανθρωπότητα. Και για τη φυλακή ρώτησα. Πώς έγινε αυτό που δεν πήρες χαμπάρι? Ποιο? Δεν το ρώτησε κανένα δημοσιογράφο. Τρεις φορές. Τρεις. Του είπατε ότι όταν δεν το πήρες. Τρεις φορές. Να ξαναδείτε τη συνέντευξη και να μου ζητήσετε συγγνώμη. Ούτε τη λέξη. Να ξαναδείτε τη συνέντευξη και να μου ζητήσετε συγγνώμη. Επισυνδέσεις. Το γάρ πολύ τη θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Αφήστε, λοιπόν, παρακαλώ. Δεν θέλω άλλη συζήτηση μαζί σας. Για τη δημοσιογραφία. Δεν θέλω άλλη συζήτηση μαζί σας. Για τη δημοσιογραφία. Δεν πειράζει. Δεν θέλω άλλη συζήτηση μαζί σας, κύριε Πετρόπουλε. Δυστυχώς είστε προσβλητικός και απαράδεκτος. Πάρτε την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος που ονειρευτήκατε. Και αυτό που και που βγάλατε από την κοιλιά σας και κάντε την κορνίζα ως πτυχίο δημοσιογραφίας. Το πτυχίο της δημοσιογραφίας που εσείς, το πτυχίο της δημοσιογραφίας που εσείς αξίζετε είναι αυτό. Να κάνετε και εκτιμήσεις αποτελέσματος από την κοιλιά σας. Από την κοιλιά σας. Εγώ τη χαίρομαι. Και είμαι 40 χρόνια στην ίδια γραμμή. Εσείς κάντε άλλες 2-3 εκτιμήσεις του αποτελέσματος. Σε μισή ώρα θα έχετε βγάλει το ΣΥΡΙΖΑ νικητή. Η δημοσιογραφία. Αφήστε, εγώ σας φταίω. Εγώ σας φταίω. Θέση 108. Εγώ σας φταίω. Λοιπόν, ευχαριστώ, κύριε Πετρόπουλε. Δεν θέλω άλλη συζήτηση. Δεν σας αρέσει. Ελάτε, κύριε Καραμέρο. Το σχόλιο σας και την εκτίμησή σας για το αποτέλεσμα. Για να ηρεμήσουμε λίγο, εγώ θα πω ευθαρσώς, κύριε Χατζηνικολάου. Μα είναι προφανές ότι ο κύριος Πετρόπουλος ήρθε να μας χαλάσει την εκλογική βραδιά, κύριε Χατζηνικολάου, και να χρεώσει να ηρεμήσουμε την λίγο. Ελληνική θέλετε να μιλήσουμε πολιτικά για το αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι όλα καλά. Γελιότητες. Αυτή είναι, δεν είναι όλα καλά στην ελληνική δημοσιογραφία. Δεν είναι όλα καλά στην ελληνική δημοσιογραφία. Όχι. Να δούμε το απόψινο αποτέλεσμα. Δεν είναι όλα καλά όμως στην ελληνική δημοσιογραφία και των δύο πλευρών. Και το αποτέλεσμα, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι όλα άσχημα σε όσους δεν είναι αριστεροί. Εδώ το ΣΥΡΙΖΑ και είναι όλα καλά σε όσους είναι αριστεροί. Εδώ εκπροσωπώ εγώ το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σε αυτό το πάνελ τουλάχιστον. Σας διακόπτω, έχουμε δηλώσεις Βελόπουλου και έρχομαι σε εσάς. Απλά να πω ότι είναι κατώτερο των προσδοκιών μας το αποτέλεσμα. Και που εμπιστεύτηκα την ελληνική λύση. Περάσαμε από φωτιά. Περάσαμε από τυφώνα. Μείναμε όρθιοι και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Θα συνεχίσουμε να τιμούμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Εμείς δεν προδώσαμε κανέναν. Είμαστε το μοναδικό ελληνικό πατριωτικό κόμμα. Το αποδείξαμε και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε καθημερινά. Ευχαριστούμε όλους και ακόμη μια φορά από τα βάθη της ψυχής μας. Και η απόδειξη του ποιος ιτήθηκε είναι αυτό εδώ. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι οποίες η μεν πρώτη μας έδινε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές 2,7, η δεύτερη 2,7, η τρίτη 2,8, η τέταρτη 2,6, η πέμπτη 2,7. Αυτό τι αποδείξαμε.